Τώρα και 2,5 χρόνια είμαστε σε αθλία κατάσταση. Να ανοίξουν τα αυτιά τους αυτοί που πρέπει. Δυστυχώς είμαστε στο περίμενα. Φόβος, στεναχώρια και ατελείωτη αναμονή. Αυτή είναι η καθημερινότητα των κατοίκων στο χωριό Μαχαιρά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 2,5 χρόνια από τον φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας στην κεντρική πλατεία του χωριού παραμένει λαβωμένος, με τις διαδικασίες να προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Ένα επίγον πρόβλημα απαιτεί μια επίγουσα λύση. Έτσι, οι κάτοικοι της Μαχαιράς μετέτρεψαν την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου σε ναό, προκειμένου να εκκλησιάζονται. Λαβωμένος από τον σεισμό, παραμένει ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας στη Μαχαιρά, με τους κατοίκους να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους, καθώς τα τελευταία 2,5 χρόνια εκκλησιάζονται στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θέλοντας και μη, όταν έχει μείνει η μισή, δεν μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα. Έχουμε στεκάσει λοιπόν στον Πολιτιστικό Σύλλογο την εκκλησία για να μπορεί να εκκλησιάζεται το χωριό. Πώς κινδυνεύουμε, δεν ξέρουμε καθημερινά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκκλησίας, να μην έχουμε και κανένα ατύχημα, γιατί όπως βλέπετε είναι κεντρικός δρόμος που περνάνε καθημερινά αυτοκίνητα. Ένα ολόκληρο χωριό συγκεντρώνεται κάθε Κυριακή στον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη Θεία Λειτουργία, ενώ επίσης τελούνται εκεί κηδείες και μνημόσυνα. Με φόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι κάτοικοι θα εκκλησιάζονται καθημερινά στο χώρο του Πολιτιστικού, ενώ και η Ανάσταση του Κυρίου θα τους βρει επίσης στην ίδια αίθουσα. Πέρυσι έκαναμε Ανάσταση εδώ έξω στο Πολιτιστικό Σύλλογο και φέτος, με πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε και εδώ. Όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς δεν το βλέπουν οι αρμόδιοι, οι κατάλληλοι φορείς, δεν ξέρω πώς το διατυπώσω, για να δώσουν λύσεις στο πρόβλημά μας. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν σταματά εδώ, καθώς ο χώρος του Πολιτιστικού Συλλόγου έχει και αυτός σοβαρά κτηριακά προβλήματα, με τους κατοίκους να κάνουν το σταυρό τους, μην καταρρεύσει και αυτό το κτίριο. Έχει αυτό μεγάλα προβλήματα, αλλά εκεί τουλάχιστον προς το παρόν μπορούμε να κάνουμε τη λειτουργία μέχρι και όλα τα μυστήρια που μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Προχθές έκανε πάλι σεισμό και αυτοί που ήταν μέσα βγήκαν όλοι από το σύλλογο, γιατί και ο σύλλογος είναι τιμόραπος. Η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στη Μαχαιρά επιβάλλει άμεσες παρεμβάσεις, καθώς ένα ολόκληρο χωριό βρίσκεται στον αέρα. Ζητούν οι αρμόδιοι να σκύψουν στο πρόβλημά τους, προκειμένου να μπορέσουν ξανά να εκκλησιαστούν στον χώρο μιας εκκλησίας και όχι σε μια κρύα, ετοιμόρροπη αίθουσα. Θέλει λοιπόν πρώτον από το κράτος να δώσει το κομμάτι μας ανήκει. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, ό,τι μας ανήκει. Και για το Σύλλογο και για την Εκκλησία. Προχωρήσουν τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν για να αρχίσουμε τις εργασίες εδώ στην Εκκλησία. Έχετε κάνει κάποιο σχετικό φάκελο? Βεβαίως, ο φάκελος είναι, τον έχουμε από τον ένατο, έχουμε καταθέσει το φάκελο και περιμένουμε να έρθει η αρμόδια επιτροπή να ελέγξει, να δίνει και τη δαπάνη, να μας δώσει το πράσινο φως, να μπορούμε να αρχίσουμε.